Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μινάς Ασυγέννης, είμαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και μαζί με το εργαστήριο που διευθύνω, το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, όπου ανήκει ο κύριος Ιούζος, είμαστε εταίροι στο πρόγραμμα αυτό. Καταρχήν, να μιλήσω λίγο για το ερευνό, δημιουργό και ανωτομό, πόσο σημαντικό είναι. Η πρόταση η οποία υποβάλαμε, που είχε υποβληθεί το 2017, πέρασε από κρίση και αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως κατάλληλη για χρηματοδότηση, γιατί έλαβε μια πολύ καλή βαθμολογία. Δηλαδή, δεν εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις που υπέβαλε ο κάθε ερευνητής. Άρα, λοιπόν, κρίθηκε η πρότασή μας από καθηγητές και ερευνητές από όλη την Ελλάδα και ίσως και από το εξωτερικό, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι κριτές, αλλά εντούτοις η βαθμολογία ήταν θετική και καλύτερη από πολλές άλλες προτάσεις, γι' αυτό έλαβε αυτή η χρηματοδότηση. Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, το ερευνό, δημιουργό και ανωτομό, μπορώ να πω ότι έχει ένα διτό ρόλο. Πρώτον, αφορά την επιχείρηση. Βοηθάει την επιχείρηση να βρει μια χρηματοδότηση που μπορεί να φτάνει και το 80%, δηλαδή στα 100 ευρώ έξοδα που θα έχει η επιχείρηση, τα 80 ευρώ θα τα δώσει το κράτος πίσω, με τη χρηματοδότηση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η επιχείρηση θα μπορέσει να κατασκευάσει κάτι καινοτόμο. Κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει να αναπτύξει το πελατολόγιό της, να μπορέσει ίσως να μπει σε μία αγορά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να μπει σε μία τέτοια διαδικασία και ευτυχώς η εταιρεία Certec είχε ανοιχτό μυαλό να συνεργαστεί μαζί μας, γιατί χτυπήσαμε την πόρτα για άλλες προτάσεις σε άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν ήθελαν κάτι τέτοιο. Για άλλα προϊόντα. Να σκέφτεται το μέλλον. Να μην βλέπει μόνο το παρόν η επιχείρηση και να θεωρεί ότι επειδή πάνε καλά οι πωλήσεις τώρα, θα πηγαίνουν και σε 10 χρόνια. Πρέπει συνεχώς να κοιτάς κάτι καινοτόμο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Γι' αυτό ήθελα να το πω για την εταιρεία της Certec, ότι κοιτάει μπροστά. Και γι' αυτό και έχουμε μια πολύ καλή και αρμονική συνεργασία. Και ο δεύτερος λόγος που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα είναι ότι αποτρέπει το brain drain. Χάρη λοιπόν στη χρηματοδότηση που έχει έρθει εδώ στην πόλη μας, στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, ένα πλήθος ερευνητών έχουν μείνει εδώ στην Κοζάνη. Κυρίως υποψήφοι διδάκτορες, οι οποίοι πια δεν χρειάζεται να φύγουν από την πόλη μας, να πάνε στο εξωτερικό, όπως πολλοί άλλοι που δεν βρήκαν αυτή τη χρηματοδότηση. Και εγώ, ως καθηγητής που είμαι εδώ και περίπου 10 χρόνια, δυστυχώς στο παρελθόν που δεν υπήρξαν τέτοια προγράμματα, γιατί για ένα διάστημα δεν υπήρχαν καθόλου ερευνητικά προγράμματα, πολλοί καλοί φοιτητές μου έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και βέβαια, όταν κάποιος φύγει στο εξωτερικό, δεν ξανάρχεται. Άρα λοιπόν, είναι και αυτό ο δεύτερο πολύ σημαντικό, το θεωρώ πολύ σημαντικό για αυτό το πρόγραμμα, ότι μπορέσαμε και κρατήσαμε άτομα εδώ στην πόλη μας, άτομα αρκετά αξιόλογα που διαφορετικά μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό. Τώρα, σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, θέλουμε να αναπτύξουμε ένα έξυπνο κάδο. Βέβαια, εμείς το λέμε έξυπνο. Στην πράξη όμως, τι είναι? Είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα, όπου η εξυπνάδα, το πόσο θα έχει, εξαρτάται από τους δημιουργούς τους, δηλαδή από εμάς. Εμείς λοιπόν, στο εργαστήριο που βρίσκομαι, καλούμαστε να προσδώσουμε την εξυπνάδα σε αυτό. Να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με τρόπο αρκετά στιβαρό, γιατί θέλουμε ένα προϊόν που να μην βγει μόνο χαλάσει και να έχει πρόβλημα, θέλουμε να είναι στιβαρό, λειτουργικό και γενικά να ικανοποιεί ένα πλήθος προδιαγραφών που ίσως περισσότεροι από εσάς δεν το έχετε σκεφτεί. Για παράδειγμα, σας πω το εξής. Σε αυτό το design που έδειξε πριν ο κύριος Ιούζος, που ήταν η πρώτη έκδοση, υπήρχε ένα κουμπί στο κάτω μέρος του κάδου και το καπάκι έκλεινε σε αυτό το κουμπί. Και υπήρχε ένα αισθητήριο στο καπάκι από πάνω, το οποίο ήταν το εισιτήριο υπερήχων. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θέλουν καλώδια για να συνδεθούν. Και έχουμε διαπιστώσει ότι το καλώδιο που θα περνάει από το μεντεσέ του κάδου ενδεχομένως να έχει υποστεί ένα μεγάλο αριθμό ανοιγοκλεισίματος και φθορών και άρα να κόβεται. Αυτά βέβαια, ενώ στο πρωτότυπο που έχουμε μια χαρά λειτουργεί, το ανοίξαμε 1, 2, 10 φορές παίζει, στο περιβάλλον έξω ενδέχεται να μην είναι τόσο λειτουργικό. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προδιαγραφές καλούμαστε εμείς από πριν να τις εξετάσουμε, να τις μελετήσουμε και να προβλέψουμε τα πιθανά σημεία αστοχίας του συστήματος, που είναι δύσκολο.
Γιατί να φανταστείτε εδώ, στείλαμε στο διάστημα, όχι το εργαστήριό μου, αλλά άλλα εργαστήρια, οχήματα και ανατινάχθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να, να πάνε στη Σελήνη, στον Άρη κτλ. Και ανατινάχθηκαν. Άρα λοιπόν, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσει ένα σύστημα με σκοπό να λειτουργεί για πολλά χρόνια και αξιόπιστα. Έξυπνος λοιπόν κάδο, να επιστρέψω σε αυτό, συνδέεται με το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Σε αυτή λοιπόν την παρουσίαση θα σας μιλήσω για το διαδίκτυο των πραγμάτων, τι είναι αυτό το διαδίκτυο των πραγμάτων και γιατί μας αφορά. Καταρχήν, διαδίκτυο των πραγμάτων, δύο λέξεις, διαδίκτυο και αντικείμενα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο τρόπος που μπορούμε να διασυνδέσουμε τα αντικείμενα στο διαδίκτυο. Αντικείμενα από ψυγεία, για παράδειγμα, έως και κάδι σκουπιδιών. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να συνδέσουμε αντικείμενα. Για να συνδέσουμε αντικείμενα, θα πρέπει να έχουν κάποια αισθητήρια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς παρουσιάσαμε τα αισθητήρια που θα έχει ο κάδος. Θα πρέπει να έχουν κάποια μορφή επεξεργαστή. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα σε έναν 8-bit επεξεργαστή που ικανοποιεί πλήρως τις συνθήκες μας. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα θα ξέρετε και θα έχετε 64-bit συστήματα και όταν κάποιος σας πει ότι εγώ χρησιμοποιώ 8-bit σύστημα θα το βλέπετε αρκετά παροχημένο. Όμως ένας επεξεργαστής 8-bit που είναι επεξεργαστής πολύ μικρότερων δυνατοτήτων ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις μας και ίσως είναι η μόνη επιλογή που έχουμε γιατί ένας 64-bit επεξεργαστής που χρησιμοποιείται όλοι στα λάπτοπ σας έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια. Εμείς θέλουμε με μια μπαταρία να μπορεί να ικανοποιήσει και να τροφοδοτήσει τον κάδο για 6 μήνες τουλάχιστον, που είναι το διάστημα κατά το οποίο θα πληθεί ο κάδος μια φορά και όταν πληθεί θα γίνει η αλλαγή της μπαταρίας. Άρα λοιπόν έπρεπε να τοποθετήσουμε ένα σημαντικό requirement που ήταν να έχουμε η εκτέλεση του συστήματος για τουλάχιστον 6 μήνες, χωρίς βέβαια να βάλουμε κάποια φωτοβολταϊκά στοιχεία και είναι στην έρευνά μας να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε μια φωτοβολταϊκή κυψέλη ώστε να φορτίζει η μπαταρία. Εν τούτης, χωρίς να φορτίζει η μπαταρία, με μια μπαταρία απλή των 5.000 mAh να μπορεί να λειτουργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Internet of Things, διαδίκτυο των πραγμάτων, όπου θέλουμε να έχουμε επεξεργαστή, αισθητήρια και ασφαλώς διασύνδεση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα διασύνδεσης στο διαδίκτυο και αυτό είναι πεδίο έρευνας. Είχαμε σκεφτεί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε την κινητή τηλεπικοινωνία, κάποιο 3G ή 4G. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα έχει ένα μεγάλο κόστος διατήρησης αυτής της σύνδεσης, γιατί ο κάθε κάδος θα ήθελε μια κάρτα SIM. Από την άλλη, άλλα πρωτόκολλα όπως Wi-Fi το απορρίψαμε, εκτός ότι έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, έχει και την απαίτηση να έχει access point. Δεν βρίσκεται παντού access point, δηλαδή αυτό το Wi-Fi access point για να συνδεθεί ο κάδος. Η μόνη λοιπόν τεχνολογία, αφού εξετάσαμε πλήθος άλλων τεχνολογιών για τις τηλεπικοινωνίες, που μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας, ήταν η τεχνολογία LoRa. Αρκετά σύγχρονη τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει τα πρώτα εμπορικά modules, τα οποία μπορούμε να τα προμηθευτούμε. Και επειδή έχουμε στο Πανεπιστήμιο εγκαταστήσει ένα gateway, μπορούμε να στείλουμε δεδομένα μέσω αυτού του πρωτοκόλλου. Άρα λοιπόν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό τον έξυπνο κάδο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LoRa και το gateway μας. Παραδείγματα για το Internet of Things σίγουρα όλοι σας τα έχετε ακούσει γιατί είναι μια ορολογία που τη συναντάμε αρκετά συχνά. Από καφετιέρες, από έξυπνα πλυντήρια, φούρνοι μικροκυμάτων στο σπίτι μας για οικιακές συσκευές, ή ακόμα και σε άλλους τομείς όπως στη γεωργία, έξυπνη γεωργία για παράδειγμα. Πότε όμως ανακαλύφθηκε αυτός ο όρος? Ο όρος αυτός την πρώτη φορά αποδόθηκε σε μια δημοσίευση από το Kevin Anthon το 1999. Δηλαδή περίπου 19-20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ακούστηκε αυτός ο όρος για πρώτη φορά. Βέβαια, ο όρος αυτός, αν και δεν υπήρχε ως Internet of Things, από πολύ παλιά, δηλαδή από το 1982, είχε αναπτυχθεί η έννοια ότι πρέπει να συνδέονται αντικείμενα μεταξύ τους στο διαδίκτυτες, και αυτό είναι ίσως και ένα ένασμα προς εσάς τους φοιτητές, που οι φοιτητές έχουν πιο νέες ιδέες μερικές φορές και πιο προοδευτικές από τους καθηγητές τους και μακάρι κι εσείς να έχετε κάποιες τέτοιες ιδέες και να μας καταπλήξετε, ή να τις συζητήσουμε. Εν τούτης, αυτοί οι φοιτητές δημιούργησαν ένα αυτόματο διανομέα αναψυκτικών που ήταν συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, από
τη δεκαετία του 80 είχαν εμφανιστεί οι πρώτες διασυνδεδεμένες συσκευές. Υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στο ρυθμό που συνδέονται τα αντικείμενα στο διαδίκτυο. Όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το γράφημα που απεικονίζει στον οριζόντιο άξονα τα έτη, αναφέρεται π.χ. το 2025 21 δισεκατομμύρια συσκευές με το πορτοκαλί θα είναι διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο και το άλλο που λέει non-IoT είναι συσκευές όπως π.χ. τα λάπτοπ, τη τηλέφωνα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αντικείμενα θα είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλο ρυθμό αύξηση θα έχουν τα επόμενα χρόνια, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος που θα πρέπει να τα κάνουμε Internet of Things. Έχουμε πολλά πλεονεκτήματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, γι' αυτό και εμείς θέλουμε αυτόν τον κάδο να τον συνδέσουμε με άλλους κάδους και με ένα σύνθετο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να μπορεί να παρέχει την ενημέρωση που χρειάζεται στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν ένας ρυθμός αύξησης σημαντικός, 10%, και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια. Πώς λειτουργεί λοιπόν το Internet of Things? Καταρχήν έχουμε πει ότι έχουμε έναν επεξεργαστή, έχουμε αισθητήρια που συνδέονται σε αυτόν τον επεξεργαστή, έχουμε έναν τρόπο τηλεπικοινωνίας και διασύνδεσης των συσκευών μεταξύ του, κάποιον αλγόριθμο που εκτελεί αυτό το σύστημα και υπάρχει επίσης και το λογισμικό που εκτελείται σε ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει όλα αυτά τα δεδομένα και αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε big data, δηλαδή πάρα πολλά δεδομένα που απαιτείται ανάλυση. Οπότε είναι το data analytics. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το διαδίκτυο των πραγμάτων. Εμείς εδώ στο πρόγραμμά μας, εκτός δηλαδή από τους κάδους, έχουμε και ένα πληροφοριακό σύστημα όπου θα συλλέγει όλα αυτά τα δεδομένα και θα τα απεικονίζει με κατάλληλα γραφήματα ή θα ενημερώνει με κατάλληλες ειδοποιήσεις τους χειριστές του συστήματος. Για παράδειγμα, όταν έχει γεμίσει κάποιος κάδος ή όταν ένα καπάκι είναι ανοιχτό για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Το πρώτο απ' όλα είναι η διασύνδεση. Πρέπει να συνδεθεί κάτι με κάτι άλλο. Και μάλιστα το καλύτερο είναι να διασυνδεθεί μέσω του ίντερνετ σε ένα σερβερ που να βρίσκεται για παράδειγμα στο σύννεφο, στο cloud, ώστε να έχουμε ωφέλη όπως αξιοπιστία. Στο cloud, το οποίο είναι και αυτό μια άλλη έννοια που συνυπάρχει μαζί με το Internet of Things, είναι η δυνατότητα να υπάρχει ένας σερβερ, ένας διακομιστής που συλλέγει δεδομένα σε μια τοποθεσία που δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να μεταφερθεί αυτή η τοποθεσία να είναι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη κάπου, αλλά δεν μας νοιάζει που χρειάζεται να είναι, αρκεί να έχουμε πρόσβαση και να τοποθετούμε δεδομένα και να τα αναλύουμε. Και το cloud, όπως από την Amazon ή τη Microsoft, επιτρέπει τη δυνατότητα να έχουμε εύκολα φορητότητα του διακομιστή από μια ήπειρο σε κάποια άλλη, αν υπάρχει λόγος. Πάντως έχει πολλά ωφέλη το cloud και το Internet of Things βασίζεται στην έννοια του cloud. Στο δικό μας λοιπόν σύστημα, ο κάδος θα στέλνει τα δεδομένα στο cloud, σε ένα server που θα βρίσκεται κάπου χωρίς να μας ενδιαφέρει η γεωγραφική τοποθεσία. Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με πράγματα, άρα θα πρέπει να δούμε αναλόγως τι ανάγκες έχουμε, τι αισθητήρια θα έχουμε, αυτές οι υπηρεσίες που θα παρέχουμε. Για παράδειγμα, τι υπηρεσίες μπορούμε να έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα? Μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για την πληρότητα του κάδου. Μια άλλη υπηρεσία μπορούμε να έχουμε για τη δημιουργία του βέλτιστου του δρομολογίου αποκομιδής των σκουπιδιών. Δηλαδή, αναλόγως αν έχουμε συγκεκριμένους κάδους που έχουν γεμίσει, το απορριγματοφόρο θα περάσει από αυτούς τους κάδους και δεν θα περάσει από το τυπικό ισοδρομολόγιο που αφορά κάδους που δεν έχουν γεμίσει. Άρα σημαίνει βέλτιστη διαχείριση των πόρων. Τα απορριγματοφόρα, κάτι που έχουμε διαπιστώσει σε συζητήσεις, είναι ότι μερικές φορές τα απορριγματοφόρα, επειδή έχουν ένα fixed δρομολόγιο και όταν κάνουν την αποκομιδή, δεν έχουν γεμίσει πλήρως. Άρα σε περίπτωση που έχουν ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά, δηλαδή π.χ. στην Αθήνα που έχουν και 30 χιλιόμετρα διαδρομή τα απορριμματοφόρα να πάνε να διάσουν τα σκουπίδια, σημαίνει ότι ένα απορριμματοφόρο που δεν έχει γεμίσει καλύπτει μια απόσταση που όμως θα έπρεπε να είναι γεμάτο για να είναι ευέλτιστη. Άρα λοιπόν με αυτό το σύστημά μας μπορούμε και αυτή την υπηρεσία να παρέχουμε στην τοπική κοινότητα.
ετερογένεια. Να υπάρχουν διαφορετικές λοιπόν συσκευές, διαφορετικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, είπαμε να έχουμε εμείς και δυνατότητα από κινητό τηλέφωνο να έχουμε αυτή την ενημέρωση. Άρα, κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, πληροφοριακό σύστημα, σωματωμένα συστήματα κ.ο.κ. είναι ένα πλήθος διαφορετικών αρχιτεκτονικών. Το καθένα θέλει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του λογισμικό και βέβαια θα πρέπει όλα αυτά να είναι αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ένα άλλο θέμα που μας αφορά είναι δυναμικές αλλαγές. Για παράδειγμα, αν κάποια στιγμή κάποιος κάδος απομακρυνθεί, π.χ. για να πληθεί ή όχι κτλ., συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια δυναμικότητα στο σύστημα, δεν είναι στατικό. Το στατικό σημαίνει να έχουμε στατικές αποφάσεις, όπως υπάρχει τώρα στην αποκομιδή, που έχουν στάνταρ δρομολόγια, που είναι όμως όχι βέλτιστο. Εμείς θέλουμε λοιπόν δυναμικά δρομολόγια να προτείνουμε, να μπορεί το σύστημά μας να δίνει αυτή την πληροφορία, οπότε σε επόμενο βήμα να μπορέσουμε να προτείνουμε ακριβώς τα δρομολόγια που χρειάζονται. Για την καλύτερη αποκομιδή των σκουπιδιών. Τεράστια κλίμακα χρηστών για τα Internet of Things. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα οι χρήστες θα είναι και βέβαια ο ίδιος ο φορέας. Ασφάλεια, να υπάρχει κατάλληλη σχεδίαση, ώστε να μην μπορεί κάποιος να υποκλέπτει ή να παραποιεί τα δεδομένα. Και για το δικό μας πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κοιτάξτε το σενάριο που έχουμε σκεφτεί και γι' αυτό θέλουμε κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Φανταστείτε κάποιος, κακόβουλος χρήστης, να παρισφρήσει στο δίκτυο που θα έχουμε με τους κάδους και να στέλνει εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με την πληρότητα των κάδων και συνεχώς να λέει αυτή η 5 κάδοι είναι γεμάτη, για παράδειγμα. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια να λαμβάνονται λάθος αποφάσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε να μην υπάρχει αυτή η παραποίηση των στοιχείων, να έχουμε μια ισχυρή αυθεντικοποίηση ώστε να μην μπορεί κάποιος να στέλνει λαθασμένα στοιχεία και βέβαια αυτό όμως. Σκεφτείτε ότι λόγω του μικρού επεξεργαστή που έχουμε, που είναι μόνο 8 bit, έχουμε κάποιους άλλους περιορισμούς. Άρα λοιπόν, σας παρουσιάζω τους συμβιβασμούς που καλούμαστε εμείς ως σχεδιαστές, ως αρχιτέκτονες αυτών των συστημάτων, να πάρουμε. Πολύ σημαντική λοιπόν και η ασφάλεια και την έχουμε λάβει υπόψη και είναι στις προδιαγραφές του συστήματος. Τα ωφέλη λοιπόν είναι κολονόητα σε όλους μας. Συνδεσιμότητα, μπορούμε λοιπόν να έχουμε την εικόνα για το κάθε αντικείμενο σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αποδοτικότητα, έχουμε καλύτερη απόδοση του συστήματος, καλύτερη διαχείριση των πόρων και μπορούμε να λαμβάνουμε τις αποφάσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και όχι με κάποια στατικά σενάρια. Ευκολία, θέλουμε ασφαλώς μια καλή διεπαφή επικοινωνίας, γιατί αυτό το σύστημα που θα το δώσουμε θα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουν άτομα που ενδεχομένως να μην είναι της πληροφορικής. Σίγουρα δεν θα είναι της πληροφορικής. Θα πρέπει λοιπόν με μια απλή, εύκολη, κατανοητή διεπαφή τόσο σε κινητό τηλέφωνο όσο και σε θέματα σχετικά με την ευεξία υγεία αφορά για συσκευές Internet of Things όπως για την έξυπνη υγεία, εξατομίκευση και ούτω καθεξής. Το Internet of Things βρίσκει εφαρμογή παντού, από έξυπνες πόλεις, που εκεί εμείς στοχεύουμε σε αυτό το project με τον έξυπνο αυτοκάδο, έξυπνη διαβίωση όπως συσκευές τηλεχειρισμού, έξυπνο σπίτι, έξυπνο περιβάλλον, βιομηχανία, υγεία, ενέργεια, γεωργία. Γενικά, σε κάθε σχεδόν τομέα όπου έχουμε κάποιον επεξεργαστή, μπορούμε να το κάνουμε έξυπνο, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το συνδέσουμε και γιατί. Πρέπει να βρούμε και την υπηρεσία που θα παρέχουμε. Δεν είναι απλώς να το κάνουμε έξυπνο, πρέπει να βρούμε ποια υπηρεσία θα επωφεληθεί αυτής της δυνατότητας. Στο έργο λοιπόν αυτό, όπως έχετε ακούσει, θα μετατρέψουμε και θα σχεδιάσουμε συμβατικούς κάδους σε έξυπνους. Δηλαδή θα τους διασυνδέσουμε, θα τοποθετήσουμε τα κατάλληλα αισθητήρια, τους κατάλληλους επεξεργαστές και βέβαια σε συνδυασμό με τα υλικά που είναι αρκετά καινοτόμα και την κόλλα που αποτελεί και προϊόν πατέντας, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διπλό ρόλο και ένα κάδο που θα είναι από ένα εκπλώσιμα υλικά, αλλά θα είναι και ταυτόχρονα και έξυπνος. Θα έχει λοιπόν ένα πληροφοριακό σύστημα σε κάποιο ιστο χώρο και θα συνδέεται από μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Άρα λοιπόν μπορούμε να συνοψίσουμε με το συμπέρασμα ότι το IoT στους κάδους απορριμμάτων έχει πολλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και θα μπορεί ο χειριστής
να γνωρίζει το ποσοστό πλήρωσης του κάδου, να μπορεί να δρομολογεί κατάλληλα με δυναμικό τρόπο και κερδίζοντας έτσι τους πόρους για κάποια καλύτερη χρήση. Άρα λοιπόν, στο τέλος του προγράμματος αυτού, τώρα έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο, το πρόγραμμα είναι 30 μήνες, άρα έχουμε 1,5 περίπου χρόνο ακόμα, θα παραδώσουμε ένα έξυπνο κάδο, βασικά τρεις διαστάσεις κάδων, μικρός, μεσαίος και μεγάλος, όπου όμως έχουν την ίδια τεχνολογία και την ίδια τηλεπικοινωνία, τα ίδια πρωτόκολλα τηλεπικοινωνίας, και θα επιτρέπει λοιπόν αυτόν τον κάδο να τον προμηθευτεί οποιοδήποτε φορέας, αρχικά θα θέλαμε ο Δήμος Κοζάνης, αλλά και γιατί όχι και οι άλλοι Δήμοι, να το χρησιμοποιήσουν και να αποκομίσουν τα ωφέλη. Άρα λοιπόν, το Internet of Things σίγουρα δεν είναι μια μόδα, είναι μια ανάγκη και εμείς καλούμαστε ως αρχιτέκτονες να την εκμεταλλευτούμε προκειμένου να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη και να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία μας. Ευχαριστώ.